Στο βίντεο αυτό θα μιλήσουμε για την αυτόματη καταχώρηση στις τιμές των κελιών και την αυτόματη συμπλήρωση σε συνεχόμενα κελιά. Καθώς εργάζεστε στο Excel, μπορείτε να έχετε παρατηρήσει ότι όταν εισάγετε δεδομένα σε ένα κελί και οι αρχικοί χαρακτήρες που πληκτρολογείτε ταιριάζουν με μια υπάρχουσα καταχώρηση σε αυτή τη στήλη, το Excel εμφανίζει αυτόματα τους υπόλοιπου χαρακτήρες, εφόσον πρόκειται για κείμενο ή συνδυασμό κειμένου και αριθμών. Παρατηρήστε το επόμενο παράδειγμα. Θα κάνω ενεργό το κελί Α2. Θα πληκτρολογήσω το κείμενο Ιανουάριο. Και θα πατήσω Enter. Τώρα, εάν στο κελί Α3 πληκτρολογήσω το αρχικό γράμμα τη προηγούμενη καταχώρηση, το Excel θα εμφανίσει την προτινόμενη καταχώρηση Ιανουάριο. Εάν θέλετε να αποδεχθείτε την προτινόμενη καταχώρηση, πατήστε Enter. Για να αντικαταστήσετε τους χαρακτήρες που εμφανίζονται αυτόματα, συνεχίστε την πληκτρολόγηση. Ολοκληρώνοντα με τη μία αυτόματη καταχώρηση, να σα αναφέρω ότι οι καταχωρήσει περιέχουν μόνο αριθμού, ημερομηνίε ή ώρε, δεν συμπληρώνονται αυτόματα με αυτόν τον τρόπο. Θα αναφερθώ τώρα στην αυτόματη συμπλήρωση σε συνεχόμενα κελιά. Συνήθω, όταν δημιουργείται ένα υπολογιστικό φύλλο, χρησιμοποιείτε τι ίδιε επικεφαλίδε τυλών, για παράδειγμα ονόματα μηνών, ημέρε τη εβδομάδα ή μια ακολουθία αριθμών. Για να επιταχύνετε τη δημιουργία των φύλων, το Excel σας παρέχει τη δημιουργία της αυτόματης συμπλήρωσης. Η αυτόματη συμπλήρωση είναι μια λειτουργία που αναπαράγει το στοιχείο, το οποίο είναι στο ενεργό κελί, στα γειτονικά κελιά. Η συμπλήρωση μπορεί να γίνει μόνο κατά μήκος των γραμμών ή των στυλών και όχι διαγώνια. Όπως παρατηρείτε στο φύλλο εργασία, έχω δημιουργήσει διάφορα παραδείγματα χρησιμοποιώντας την αυτόματη συμπλήρωση. Θα τα δημιουργήσω πάλι στα δεξιά για να δείτε και εσεί τον τρόπο δημιουργίας τους. Θα κάνω ενεργό το κελί J2. Θα πληκτρολογήσω το μήνα Ιανουάριο και θα πατήσω Enter. Θα επιλέξω το κελί Ιανουάριο με βάση το οποίο θέλω να γίνει η αυτόματη συμπλήρωση και θα τοποθετήσω το δίκτυο του ποντικού πάνω στη λαβή συμπλήρωση που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία. Μόλι ο δείκτη αλλάξει σε ένα σταυρόνημα, θα κάνω κλικ και θα σύρω μέχρι να συμπληρώσω τα κελιά που θέλω. Αφού καλύψω την απαιτούμενη περιοχή κελιών, θα αφήσω το κλικ. Στη συνέχεια, στο κελί K2 θα πληκτρολογήσω το κείμενο Δευτέρα και πάλι με τον ίδιο τρόπο θα συμπληρώσω τα κελιά. Παρατηρήστε ότι καθώ ο δείκτη μετακινείται, σε κάθε κελί εμφανίζεται μια συμβουλή οθόνη για το στοιχείο που θα αντιγραφεί στο αντίστοιχο κελί. Μόλι αφήσετε το ποντίκι, τα κελιά μέχρι εκεί που έχετε σύρει συμπληρώνονται με το κατάλληλο στοιχείο ανάλογα με το τι περιέχεται στο ενεργό κελί. Στο κελί τώρα L2 θα πληκτρολογήσω την ημερομηνία 21 πρώτου του 2018 και θα πατήσω Enter. Με τη μέθοδο της αυτόματης συμπλήρωσης κελιών θα συμπληρώσω τις ημερομηνίες. Στο σημείο αυτό να σας αναφέρω ότι για να συμπληρώσετε κατά αύξησα τάξη μεγέθους σύρετε προς τα κάτω ή δεξιά. Για να συμπληρώσετε κατά αυθύνουσα τάξη μεγέθους σύρετε προς τα επάνω ή προς τα αριστερά. Θα πληκτρολογήσω τώρα στο κελί M2 το κείμενο «Τιμή» και τον αριθμό 1. Παρατηρήστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη συμπλήρωση και για κελιά που περιλαμβάνουν κείμενο με αριθμό. Τέλος, θα σας δείξω τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε μια ακολουθία αριθμών. Θα πληκτολογήσω στο κελί N2 την τιμή 10. Τώρα, εάν πάω να πραγματοποιήσω την αυτόματη συμπλήρωση κελιών, παρατηρήστε ότι εισάγεται σε όλα τα κελιά η τιμή 10. Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε μία ακολουθία αριθμών, θα πρέπει να εισάγετε τουλάχιστον τα δύο πρώτα κελιά τη ακολουθία. Για παράδειγμα, θα πληκτρολογήσω στο κελί N3 την τιμή 20 και θα πατήσω Enter. Τώρα θα επιλέξω και τα δύο κελιά και θα σύρω τη λαβή αυτόματης συμπλήρωσης συμπλήρωση μέχρι το κελί που θέλω να ολοκληρωθεί η ακολουθία. Όπω είδατε μέχρι στιγμή, από προεπιλογή, η λαβή συμπλήρωση εμφανίζεται κάτω δεξιά σε ένα επιλεγμένο κελί ή μία επιλεγμένη περιοχή κελιών. Ολοκληρώνοντα με το μάθημα αυτό, να σα αναφέρω ότι αν δεν εμφανίζεται η λαβή συμπλήρωση, μπορείτε από την καρτέλα Αρχείο και το παράθυρο διαλόγου Επιλογέ του Excel να την ενεργοποιήσετε. Από την επιλογή για προχωρημένου, ενεργοποιήστε την εντολή Ενεργοποίηση λαβή συμπλήρωση και μεταφορά και απόθεση κελιών στην περιοχή Επιλογέ επεξεργασία και κάντε κλικ στο OK. Πειραματιστείτε τώρα και εσεί με όλε αυτέ τι επιλογέ συμπλήρωση. Καθώ την αυτόματη καταχώρηση στι τιμέ των κελιών και την αυτόματη συμπλήρωση σε συνεχόμενα κελιά θα τι χρησιμοποιείτε πάντα στο Excel.